Μόνο να πω δύο πράγματα για τον Ολυμπιακό, γιατί δεν έχει κάτι. Αύριο επιστρέφουν στις προπονήσεις. Ζέλσον, Τσικίνιο και Βίλιαν είναι τα τρία προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο Μεντιλίμπαρ. Ο Ζέλσον με τον Τσικίνιο είναι σε φαινομενικά καλύτερη κατάσταση από τον Βίλιαν, ο οποίος ακόμα παραπονιέται για την κλωτσιά που έφαγε από τον Μπρόνσον. Πίσω χαμηλά έπαιξε με τον Παναθηναϊκό, όχι με τον Παναθηναϊκό, συγγνώμη, έπαιξε με την Μπράγκα και έκανε τα τρεξίματα και αυτά και ίσως να επιβάρυνε λίγο την κατάσταση. Ο Ζέλσον ένιωσε ενοχλήσεις μετά τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Ο Τσικίνιο ούτως ή άλλως ήταν τραυματίας. Νομίζω ότι ο απότερος σκοπός και των δύο, όχι του Βίλιαν τόσο, είναι να είναι έτοιμοι για το μάτς με τη Μάλμε τη μεθεπόμενη Πέμπτη. Όχι αυτήν που έρχεται, την επόμενη. Που θα είναι και η απαρχή η συνέχεια της, του Europa League. Με τον Ζέλσον δεν μπορούσα να είσαι ποτέ σίγουρος, γιατί ο Ζέλσον είναι η δεύτερη φορά φέτος. Τη μία φορά τραυματίστηκε, επέστρεψε στο μάτς με τον Παναθηναϊκό, τώρα ένιωσε πάλι ενοχλήσεις. Οι ενοχλήσεις είναι κάτι το οποίο σημαίνει ότι κάπου υπάρχει πρόβλημα. Και αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, θα πρέπει να το κάνεις είτε συντηρητικά, είτε να προσέχεις λίγο την κατάσταση. Με τον Τζικίνο τον γνωρίζαμε πάρα πολύ καλά ότι έχει πάθει αυτό το τράβηγμα και θεωρώ ότι θα γίνει αγώνας δρόμου για να προλάβει τον αγώνα με τη Μάλμε. Με το Λεβαδιακό τον βλέπω δύσκολο. Για τον Βίλιαν, νομίζω ότι είναι δύσκολο ακόμα και για τη Μάλμε. Αυτό τουλάχιστον το καταλαβαίνω από αυτά που μαθαίνω. Ναι. Να πω όμως τώρα κάτι έτσι, όχι για να σε πειράξω. Πραγματικά, με την αποκαρδιωτική εμφάνιση που είχε ο Ολιβέιρα στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, νομίζω ότι εκεί, δεν ξέρω, το μάτς με Λεβαδιακό θεωρητικά είναι εύκολο. Δεν ξέρω αν θα επιμείνει για να του δώσει λίγο μπουστάρισμα του Πορτογάλου να ανέβει. Αλλά από τη στιγμή που επιστρέφει ο Μασούρας από τη μία, ακόμα και ο Ζέλσον να μην είναι έτοιμος, για τον Βίλιαν λογικά δεν θα είναι. Νομίζω ότι μία θέση καλύπτεται. Ο Μουζακίτης το παιδί είναι 17 χρονών, αλίμονο τώρα, εάν πούμε ότι μπορεί να κουραστεί. Δεν ξέρω, έχεις κάτι άλλο στο μυαλό σου που μπορεί εκ των έσω? Στα έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Κοστούλα. Όχι. Τι? Είναι ο ένας που θα μπει από τους μικρούς ήταν ο Μπακούλας και ο άλλος, ναι, θα είναι ο Παπακανέλος. Ναι, άλλο λέω, το ότι ο Μουζακίτης μπήκε, στάθηκε και τον χειροκροτούμε όλοι, είναι εντυπωσιακό. Αν αυτό το καταφέρει, γιατί με τον Κοστούλα γίνεται πιο, με μεγαλύτερη συνέπεια, αλλά πιο σταδιακά. Πιστεύεις δηλαδή ότι σε αυτό το... Όχι σταδιακά. Ο Κοστούλας από τον Βόλο ξεκίνησε. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν έχει 90 λεπτό όπως ο Μουζακίτης που μπήκε και δεν ξαναβγήκε. Αυτό θέλω να πω. Ναι, αλλά ο Κοστούλας. Γιατί είναι και άλλη θέση. Εκεί υπάρχει Ελκαμπή, ναι, υπάρχουν παίκτες που παίζουν. Ο Κοστούλας ξεκίνησε βασικός σε δύο παιχνίδια και μετά πήγε γιατί ήταν ο Ελκαμπή να δώσουμε και την ευκαιρία στον Γιάρεμτσουκ και την ξαναπήρε πάλι την ευκαιρία του στο μάτς με τη Λιόν. Όπου έδειξε ότι καλώς επιλέχθηκε τον προπονητή. Εγώ, Νίκο, σου ξαναλέω, αν εξαιρέσουμε λίγο τον Πιρόλα, που δεν υπάρχει και λόγος τώρα με Ρέτσο και Κάρμο, δεν βλέπω από τους νεοφερμένους κάποιον που μπορεί να μπει τώρα. Ο Κοστίνια, ναι, και αυτός, ναι, διορθώνω, γιατί δεν τον θυμήθηκα, είχε έρθει νωρίς το καλοκαίρι και τον έχω στο μυαλό μου. Ο Κοστίνια ήρθε, έπαιξε και έδωσε λύση με το Ροντινέ δεξί. Εξτρέμ, δηλαδή του έλυσε δύο προβλήματα του Μεντιλίμπαρ. Οπότε με Ροντινέι στη νέα του θέση, ας το πούμε έτσι, και Μασούρα και Μουζακίτη, καλύπτει το θέμα. Και με Κοστούλα έστω ένα 45 λεπτό μέσα, μπορεί και παραπάνω με το Λεβαδιακό. Επειδή δεν ήταν καθόλου τυχαίο ότι έβαλε τον Παπακανέλο στην ενδεκάδα με τον Ατρόμητο και τον έβαλε δεξιά. Εντάξει, ο Ροντινέι και ο Κοστίνια δεν έχουν επιβαρυνθεί γιατί δεν παίζουν σε εθνικές ομάδες. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή πήγανε διακοπές. Ο Ροντινέι που ήταν στο Καραϊσκάκι με φανέλα του Φορτούνη. Σωστό. Έλεγα λοιπόν ότι σίγουρα δεν έχουν επιβαρυνθεί. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πίσω στο κεφάλι του προπονητής, όπως έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, ναι, δεν έχει τον Μπακούλα, ο οποίος είναι ο παίκτης που μπορεί να καλύψει εξαιρετικά τη θέση 3 στη μεσαία γραμμή,
Δηλαδή, Εσέ, Μουζακίτης, Μπακούλας. Και ο Παπακανέλος, για τον οποίο έχουν πάρα πολύ καλή άποψη στο Ρέντι, να παίξει τα άκρα. Όπως είπες πάρα πολύ σωστά, δεν θα μπουν βία μέσα στην ομάδα. Ναι. Αλλά ο Μπακούλας αυτή τη στιγμή, καθότι και οι πέντε παίκτες αυτοί έχουν κάνει προετοιμασία με την ομάδα. Αυτό είναι, Νικό, ότι είναι ένας συνδυασμός το ότι για τον ΑΒ λόγο, δεν το εξετάζουμε τώρα, είναι ανέτοιμοι οι νεοφερμένοι, πλην Κωστίνια, και ότι αυτά τα παιδιά έχουν κάνει προετοιμασία και ο κόσμος διψά, ειδικά μετά την επιτυχημένη πολύ ενσωμάτωση του Μουζακίτη και του Κοστούλα, να τους δει. Και μπορεί όντως αυτά τα παιδιά να κληθούν να κουβαλήσουν την ομάδα σε αυτή την περίοδο. Όπως θα σου πω, ένα ακόμα παίκτη που έρχεται από την ΚΑΠΑ 19, που είναι και αυτός παίκτης ο οποίος έχει προοπτική να κάνει πράγματα, είναι ο Λόλης. Ναι. Ο Λόλης, ο οποίος είναι, να το πω επί το ελληνικό, ο Νίκας του Ολυμπιακού, γιατί λόγω του μαλλιού, ή να το πούμε λίγο, επειδή είναι και τη μόδα τώρα, το έχω βγάλει και το αναφέρουν πολλοί κόσμοι, είναι ο Κουκουρέγια. Εντάξει, ναι. Ο Νίκας έχει κουρευτεί βέβαια καιρό, πάνω από χρόνο.